gotovo uvijek pogađa, zapravo, ajmo to tako reći, rijetko promašuje kad je sam, kad je otvoren. Sami Herder kao najboljim danima. Po rotaciji, ali sve više ga koristi trener David Blatt i njegov učinak zapravo, kad pogledate statistiku, je mizeran. U Euroligi, međutim, siguran sam kako će u nastavku sezone, sad kad vidimo da puno bolje fizički izgleda, imati puno važniju ulogu. Sjećamo se Semiha Erdena da je godinama nosio dres Fenerbahča, Efesa. I on se okušao u NBA ligi, jedan od mnogih turskih igrača. Ovdje je lijepo prošao Erden i onda kiksao na zadnjem koraku. Jedan od boljih šutera za 3 poena definitivno. I zapravo kod njega se zna kako ga treba čuvati, ali ovdje je gotovo svaku tricu zabio iz polu kontre, iz dotručavanja. To ukic prost ton prorekomeno po to galjeko protatima ton amerikanom ceklom. Folker, ukic, balas u Williams. Williams ke Folker, to 4 me to 5, a penalti sto Pirce, kete vojithija. Από το πρίτε... Είναι ακόμα νωρίς το παιχνίδι. Νομίζω θα συμφωνείς και εσύ ότι φέτος βλέπουμε ιδιαίτερα στην Ευρωλίγα αλλά και στα κλειστά παιχνίδια ότι κρίνονται τα παιχνίδια στα τελευταία 4 λεπτά. Τρομερή άμυνα. Τώρα ο Πίρτς που δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Ναι, εδώ τώρα είναι το μειονέκτημα αυτής της άμυνας με αλλαγές. Πάντα στο σουτ, ο κοντός όταν είναι με ψηλότερο παίχτη, έχεις μειονέκτημα στο επιθετικό rebound. Μαυροειδής εναντίον Πίρτς. Εδώ θα είναι νίκη. Και παλεύει στα rebound. Έχει μακριά άκρα. Είναι πολύ εκρηκτικός. Έχει πολύ καλή αντίδραση. Η αντίδρασή του είναι εκπληκτική. Βλέπεις πολύ καλά χέρια. Εδώ με το Folker. Βλέπεις τα χέρια του. Δεν έχει τόσο δυνατό σώμα, αλλά έχει πολύ καλά χέρια. Και Παπα-Νικολάου που είναι τελικός αποδέκτης για το εύκολο, όπως αποδείχθηκε καλά, του Ολυμπιακού που μειώνει στους 9, 20, 11. Άιβερσον. Συγγνώμη, διορθώνω γιατί υπήρξε αλλαγή. Τις βολές του Παπα-Νικολάου, ο Ολυμπιακός πλησιάζει στους 6. 20-14, πάντα μπροστά η Μακάβι. Τσίρμπες, με τον Μπίρτς, βήματα, καλό double team από τους παίκτες του Μακάβι. Δεν έβγαλε ευθυνδιασμό, ακουμπάει και πάλι την μπάλα στο ψηλό. Τσίρμπες με το ένα χέρι. Ούτε τώρα θα νικήσει τον Μπίτς. Τρίποντα του Δημήτρη Αγραβάνη και του Μάτι Λοτζέσκι. Ξαναπάει στο σύν 8. Παίρνοντας πολύτιμη βενζίνη για τα τελευταία 6,5 λεπτά. Μπάκνερ που ποστάρει τον Μπίρτς. Δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση ο Μπίρτς. Su prodali foru, kako se kaže, sa hakla, sa ulične košarke, utrčao reket Bertans i zabio taj koš za vodstvo Darušafake. 25-24, sitimo se samo kako je dobro Olimpijakos otvorio utakmicu. Ovo je prvo vodstvo Darušafake. Isprimješao je petorku trener Olimpijakosa, pogotovo i sad... Αυτό το σημείο θα πρέπει να δώσουμε ενδεχομένως credit και στην άμυνα του Ολυμπιακού. Γιατί έχει αναγνωρίσει τα δυνατά σημεία της ΑΕΚ και από τη στιγμή που ο Ντίξον πάτησε στο παρκέ, οι παίκτες του Ολυμπιακού ήξεραν πώς να αμυνθούν έτσι ώστε να περιορίσουν την δράση του. Εδώ η πάσα γρήγορα, πάσα. Έχει στο σουτέρ της και επηρεάστηκε από αυτό το παιχνίδι. Μία σου και μία μου που ο Ολυμπιακός είναι σαφώς πολύ καλύτερο στο σετ παιχνίδι. Μια ομάδα με μεγάλη εμπειρία. Πέρασε ο Γιάννης Αθηναίου. Η μπάλα είναι στο Λοτζέσκι. Λοτζέσκι απέναντι στον Μπίρτ. Μπίρτ εναντίον Φόλκερ. Καλή άμυνα. Σπουδαία. Χάμιλτον έβαλε την μπάλα στο παρκέ. Πήγε μέχρι το lay-up που ο Παπαρτού μαζεύει το rebound. Η πίεση που δέχτηκε από Αθανασούλα και Κοκ δεν τον οδήγησαν στο λάθος. Συγκράτησε την μπάλα. Πάλι ο Παπαπέτρου. Ο Παπα-Νικολάου προτίμησε την πάσα στον Μπίρτ, ο οποίος κάρφωσε στο σίδερο. Αυτά είναι τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία, όπως επίσης το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός πήρε από τα επιθετικά του rebound 9 πόντους, το Λαύριο μόλις 2. Μπίρτς στη ρακέτα, το φύγει ακριβώς μπροστά μου, ο Μπόλτς δεν νομίζω ότι είχε πατήσει γραμμή, αλλά η
κυρία Τσαρούχα, έδειξε τον μπάντερ. Δεν ξέρω αν αυτή τη γωνία, σε αυτή τη γωνία μπορεί να βρεθεί ριπλέ. Είναι σε περίεργη γωνία του γηπέδου. Ο Μπίρτσο μεταξύ σπρώχνει. Επιλογή. Βυθίζεται χαμηλά. Ο Ρίβερ θέλει να τελειώσει μόνο στη φάση rebound από τον Παπα-Νικολάου. Έχουν επιστρέψει ήδη όλοι του Παναθηναϊκού. Δεν περνάει ο εφηδιασμός για τον Ολυμπιακό. Ο Σπανούλης με το Ρίβερ να αναλαμβάνει το μαρκάρισμά του τουλάχιστον στο ξεκίνημα. Τώρα είναι ο Καλάθης καθώς άλλαξαν στο screen. Ο Σίγκλετον έχει μείνει στον αρχηγό του Ολυμπιακού. Ο Μπίρτς είναι με αντίπαλο τον Καλάθη. Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύεται το mismatch και ο Καναδός ανοίγει σκορ 0 και ο Μοιραίος με τα δύο λάθη που έφεραν την ήττα στο τέλος. Ωραία η πάσα για τον Σίγκλετον. Δεν μπορεί να καρφώσει την μπάλα, λέει ο Λότερ Μόζερ. Βρήκε ο αντίπαλός του. Δίπλα πίσω από την πλάτη από τον Παπα-Νικολάου. Ήρεμα, λέει ο Σφαιρόπουλος από τον πάγκο. Ο Καλάθης είναι στο Μάτζαρι, ο Ρίβερς στον Σπανούλη που έχει μείνει με τον Σίγκλετον πάνω στις αλλαγές. 5 δευτερόλεπτα, ξανά διαβάζει σωστά το μισμάτς ο Ολυμπιακός και με τον ίδιο τρόπο πάλι μπάλα στα χέρια του Σπανούλη που όταν δεν σκοράρει δημιουργεί. Αυτοί οι 4 πόντοι της διαφοράς είναι δικοί του ουσιαστικά με ένα Καλάθη και μία ασίστ του Παπαπέτρου. 4 και 10. Έψαξε την πάσα στον Μπίρτς, ο οποίος υποδέχτηκε με δύναμη. Ο Φώτσης όμως και πάζει το καλάθι. Το time out τελικά ακυρώθηκε νωρίτερα καθώς αυτό που μαντέψαμε από εδώ πάνω από τα δημοσιογραφικά θεωρία του Αλεξάνδρου. Εκείνο που είπε νωρίτερα ο Νερατζάκης κάποια στιγμή στον Κατέβα Κώστα ότι θα πρέπει να κάνουν και διαχείριση φάουλ τώρα. Από νωρίτερα έξω από τη διαχείριση. Ναι, στις πρώτες δύο περιόδους και στην τρίτη σε ένα βαθμό. Και οι σχέσεις των παιχτών μπορούν να αλληλογοηθηθούν. Πρίτεζης για τρίποντο, rebound από τον Μπίρτ θα πάρει το... που είναι πολύ τίμιος στο παιχνίδι του και το λέω αυτό και ότι οι άλλοι παιχτες είναι άτιμοι. Αλλά γιατί κυνηγάει κάθε φάση σαν να είναι... Από δύο παίκτες, τον Σόνι Γουίμς και τον Ντέβιν Σμιθ. Με δεύτερη προσπάθεια ο τον Μπίρτ θα σκοράρει. Παπα-Νικολάου προτίμησε την πάσα στον Μπίρτ, ο οποίος κάρφωσε στο σίδερο. Υψηλή του και δεν βγάζουμε εύκολα σουτ. Ζήτησε διορθωτικές κινήσεις λοιπόν στην επίθεση, καλύτερες συνεργασίες.